ξέρεις θα με βρεις. Για τους άλλους γλυκό. Τέτοια μάτια, τέτοια χείλια, στους ανέμους μην τα πας. Μην απέχεις τόσα μίλια από κείνο που αγαπάς. Αν σου φύγω θα κλαις, σ' αγαπώ θα λες, σ' αγαπώ θα μου λες και θα ματαιώνεσαι. Αν σε μένα θα έρθεις, θα έχεις ό,τι πεις, θα έχεις ό,τι μου πεις και θα αποθεώνεσαι. Θα έρθω εγώ να βρω τον Κοσμά και θα του τα πω χήμα. Θα κοιτάξω να βρω μια ευκαιρία να του κάνω μια νύξη σήμερα. Ολομόν έχει μια γυναίκα μεγάλη. Σκιάζομαι, βρε παιδιά, σκιάζομαι. Παιδιά χρειάζεται έναν άνθρωπο. Μπράβο, Γρίβα μου, μπράβο, καλά το σκέφτηκε. Να πάρουμε να βάλουμε ένα φρουρό. Είσαι έγκυος. Με ποιον? Έχεις πλάκα. Το παιδί είναι του Αντρέα. 5.000 της πήρα. Τι? Μεθαύριο 17 του μήνα θα γίνει η δουλειά. Έρχονται τα ευρώ. Τώρα αυτός φλερτάρει με την Πόντια. Σιγά το φλερτ. Ο Αντρέας εσένα αγαπάει. Κι άμα μάθει για το παιδί θα τρελα... τρελα... θει. Δεν θέλω να είμαστε μαζί μόνο... μόνο και μόνο για το παιδί. Μα αυτό είναι ανεύθυνο. Ενώ ο Αντρέας είναι υπεύθυνος, ε. Να σου πω, πριν από μένα εννοώ. Είχε καμία άλλη εδώ μέσα. Εκείνος τι σου είπε? Εκείνος είπε ότι όχι και ότι δεν είναι το χαρακτήρα του αυτά τα πράγματα. Έτσι ακριβώς σου είπε? Έτσι ακριβώς. Όταν σου λέγε το παιδί, άλλαζες κουβέντα. Ναι, αυτό είναι ένα λεπτό ζήτημα που οι άνθρωποι το συζητάνε μετά τα 43, σωστά? Σωστά. Κάθομαι εγώ και συζητάω μαζί σου. Φεύγουμε. Εγώ φεύγω. Εσύ μένεις. Και πληρώνεις. Μα, ούτε στον εφτάψυχο δεν μπορείς να βρει τη σχέση μας. Αυτό είναι λίγο δύσκολο, ε. Ρε, μπας και σε παντρεμένος. Απλώς σφακιανός. Αυτό δεν διορθώνεται. Κοίτα, Σουλάκη. Για μας έχω ένα σχέδιο. Να ακούσω. Όχι, έτσι, ρεματάκια μου. Να με προσέξεις. Να με πάρεις τα σοβαρά. Άντε, μάνο σου. Να ακούσω το σχέδιο. Μόλις παντρευτεί ο εφτάψυχος. Λωμό το βλέπω. Όχι, είναι κλεισμένο για τις 23. Μη λες μεγάλη κουβέντα. Μόλις γίνει ο γάμος, θα του κάνω την πρώτη νύξη για μας. Και έπειτα θα μπορούμε να κυκλοφορούμε ελεύθερα. Άσε, ρε Μανούσο. Πιο γρήγορα θα φτιάξω το ριοντήριο. Όχι, αυτό αργεί ακόμα. Σούλα! Τα είπατε? Τα είπαμε. Και εκείνος τι είπε? Ότι ο ίδιος νιώθει, λέει, παιδί. Και αφού έχει ένα παιδί τον εαυτό του, δεν του χρειάζεται και δεύτερο. Έλα, ρε. Άφησε όμως ένα παράθυρο. Μεγάλο. Μετά τα 40, λέει, μπορεί και να το σκεφτεί. Α, όταν πάει το παιδί φαντάρος. Μόνο με το στυλίνο στο πεζικό έχει χάλια φαΐ. Τα τεθωρακισμένα χειρότερα, ρε. Ο αδερφός μου να δεις τι τράβηξε. Anyway, εγώ θα κάνω την κρίσιμη κουβέντα στον Κοσμά και την κοπανάω. Θα πάω στη θιά μου, στα Γιάννενα. Χοντρό πακέτο. Να σου πω. Αν με ρώταγες πριν μια εβδομάδα, θα σου έλεγα τον τρέμω τον Κοσμά. Τώρα όμως που το πήρα πραγματικά απόφαση, δεν καταλαβαίνω, Χριστό. Για να σε δω.
Ναι, Σουλά. Γιατί τώρα δεν με νοιάζει ούτε ο Αντρέας, ούτε η καριέρα, ούτε η πείνα. Μόνο αυτό το τόσο δούλητο παιδάκι. Το φασολάκι που το λέει κυθιά μου, Γιαννούλα. Θα του το πεις σήμερα? Όχι. Ετοιμάζει μια μεγάλη δουλειά και δεν θέλω να τον στεναχωρήσω. Άστε να την τελειώσει πρώτα και... Φόνο. Κάτι για πλαστά πήρε τα αυτή μου. Έγιναν αλλαγές. Τώρα τις είδες. Το τελευταίο πράγμα που με νοιάζει αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Έχει φωτογένεια όμως η πόντι, ε. Στόλισε και το δικό σου. Χαλάλη της. Αυτή τη φωτογραφία την είχα βγάλει εγώ στην Πάρνηθα. Χάλια είναι. Ησύχασε, κοιμήσου. Αστυγεία μου. Ξημέρωσε μαζί σου. Καλώς μου το, καλώς μου το. Μ' αρέσουν τα τραγούδια που λένε για αγάπη. Κι εγώ τα έχω συμπόληψη. Είναι ευαίσθητα. Εγώ είμαι σκληρός. Από μέσα όμως είσαι ευαίσθητος. Καλά, μην το κάνουμε και ούτυνο. Μ' αγαπάς. Τι? Αγαπάς εμένα. Νιώθω κάτι τσιμπήματα. Δεν είπες ποτέ ότι αγαπάς Ολίνα. Δεν το έφερε ποτέ κουβέντα. Το έφερε ποτέ κουβέντα. Τώρα ρωτώ εσένα. Μένα τώρα αυτές κουβέντες για σφαγιανό. Πράγματα αυτό. Ρίξε κάτι πάνω στο, θα κλειώσεις. Πες, Γρίβα, πες. Ωραία. Να ήμουν από αλλού. Θα στο ομολογούσε, αλλά τώρα εμποδίζουμε. Δεν. Έλα, πες το. Αυτές τις κουβέντες δεν τις λένε σε σφακιά ούτε μετά το γάμο. Πού είσαι, Γρίβα. Έλα, φεύγουμε. Σου έχω πει 100 φορές, Μανούσο. Μη με διακόπτεις. Μάντια. Έλα, έλα, έχουμε δουλειά. Είδες, Μανουλουσάκη. Μας κόψε να είσαι στη μέση. Θα ξανάρθω. Σαν να ήμουν μαζί σου. Κύριοι, εδώ θα συγκεντρωθούμε. Μισή ώρα υπόθεση είναι αυτή η εργασία. Είναι σαν να παίρνεις από μωρό το γλυφιτζούρι του. Χαίρετε. Βρίσκει αυτές τις παρομοιώσεις. Να ξέρεις τι εκθέσεις έγραφε στο δημοτικό. Αριστούχος, πρώτο θρανείο. Μόνο που αύριο χαλαίει ο καιρός. Εγώ τρέμω από τώρα. Πάνω από το λεξίσφαιρο, να βάλεις κανένα πουλόβερ. Αλεξίσφαιρο, γιατί? Πλαστά είναι τα χαμένα. Αλυσβερίσι θα έχουμε. Αφού είπαμε ότι θα πάρουμε το κλειφιτζούρι από το μωρό. Ναι, αλλά το μωρό μπορεί να μείνει μόνο του. Μπορεί να έχει και καραθείο. Να και ένα ξάδερφο. Τόσους συγγενείς μαζεμένους. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμα, τρία. Όπλα, χειροβομβίδες. Ωραία παρέα, ε. Μόνο που εγώ αύριο έχω το ρεπό μου. Αντρέα, δεν μπορούσα να μας χαλάσεις την παρέα. Τώρα μας τις πας. Ωραία. Θα λείπεις από τέτοιο γλέντι. Τώρα αυτά είναι εμπειρίες. Να τις λες τα παιδιά σου που δεν χαμαρώνουν. Τι παιδιά έχω εγώ, παιδιά. Τι θα κάνεις? Όχι, 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 όχι. Εγώ αύριο θα πάρω το ρεπό μου. Δεν ξέρεις τι κάνεις. Μόνο οι γέροντες και οι αποθαμένοι λείπουν από τέτοιους αγώνες. Αυτό είναι σοβαρό επιχείρημα. Και εσύ γέροντας δεν είσαι. Και αποθαμένος που λέει ο λόγος,
Μπορεί να γίνεις και απόψε. Απόψε. Η αλήθεια, η αλήθεια. Δεν μπορώ να μείνω μακριά σας, ρε παιδιά. Είναι αυτή η αίσθηση του καθήκοντος που με διακατέχει. Άσε που θα έχω ιστορίες να λέω στο γιο μου, ε. Σε καμαρώσε, μωρέ. Φτιστός, ο κολοκοτρώνης εσύ. Πού μου. Άσε ρε μέσα να διαλέξεις ένα όπλο. Άντε σύρε. Σέρνω. Το μελοποννήσω και τον πλένεις, το σαπούνι σου χαλάς. Έτσι. Είναι σίγουρη πληροφορία. Σιγουρότατη. 17 δισεκατομμύρια δραχμές σε πλαστά ευρώ των 500. Έτσι λέγαμε και τότε με τα διαμάτια και πάθαμε το ροζελί και τις αρκούδες. Τότε κάποιος μίλησε. Ποιος? Αν ήξερα δεν κάναμε αυτή την κουβέντα. Πάνε εκεί. Έχουμε τίποτα? Ησυχία. Τάξη και ασφάλεια. Καλό απόγευμα τότε. Καλό σας απόγευμα. Γεια. Γεια σας. Γεια σας. Ο διοικητής το ξέρει. Όχι. Αχ κύριε Παστινό, με φωτιές που μου ανάβεις. Κοίτα, αυτή τη φορά το ξέρουμε μόνο εγώ και εσύ. Κατάλαβες, κανείς άλλος. Αν διαρρεύσει και τώρα... Γιατί με κοιτάς, έτσι? Καλού κακού σου ρίχνω μια ματιά. Σου λείπει ένα σφραγισματάκι. Άιντε. Άιντε στο σπίτι γρήγορα. Άιντε. Άιντε, μην πάει κανένας άλλος. Κύριε διοικητά. Δόξα τω Θεώ. Τι ετοιμάζεις, Κουσμά? Αύριο βράδυ θα παραλάβω κάτι χρήματα. Πλαστά? Ναι, αλλά καλλιτεχνικά φτιαγμένα. Καλύτερα και από τα αληθινά. Το φαντάζομαι. Είσαι πολύ μερακλής αυτά. Την αγαπάς τη δουλειά σου. Πού θα γίνει η παραλαβή? Εδώ πίσω, στην αποβάθρα. Φρόντισε να μη συμβεί κανένα απρόοπτο, ε. Έννοια σου, εγώ είμαι εδώ. Όχι, το λέω για εκείνο τον ξαδερφό μου. Παντού αυτός δημιουργεί προβλήματα. Ρε παιδί μου, πολύ προβληματικός. Δεν τον διώχνετε από την αστυνομία. Α, πάει στο χωριό τα φυλαγίδια. Μη φοβάσαι, είναι που έλεγχο. Είναι σίγουρο. Μα παιδιά, είμαστε τώρα. Α. Μια μικρή προκαταβολούλα. Όχι, όχι. Μόλις γίνει δουλειά, ξέρεις εσύ. Ξέρω. Προς τα πού θα πας? Εγώ θα πάω από εδώ. Εγώ θα πάω από εδώ. Τότε σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Και ποια βαλίτσα γεμάτη ευρώ. Μήπως βλέπεις και κανένα τεκνό? Μη με κολλάζεις. Καλέ, αυτά είναι πλαστά. Άσε τα επαγγελματικά, τα προσωπικά να κοιτάξεις. Δεν το πιστεύω. Τι ρελάκι. Έχασα το γάμο σου, θα πάθω κεφαλικό. Καλέ, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν, εδώ το είδα. Όλα τα βρίσκει, Ρουφιάνα. Άσε το γάμο. Το βρίσκεις αύριο το γάμο, αύριο. Α, βλέπω και ένα παιδάκι. Α, είναι πολύ χαριτωμένο. Κουκλάκι, κουκλάκι. Αγοράκι ή κοριτσάκι? Δεν το βλέπω. Είναι γυρισμένο πλάτι. Τα χαρτιά μας ρίχνεις ή βγάζεις υπερηχογράφημα? Βρε,
Ποια είναι έγκυος εδώ μέσα? Κάτι βλέπω. Τι βλέπεις, Ρελάκη? Τι να βλέπει καλό Ρελάκη τώρα, Ιδής? Βάλε και αυτό το ρημάτι να είμαι σίγουρη. Δεν τα χρειάζομαι εγώ αυτά. Αλεξίσφαιρα και Ιδίες. Εγώ που Νελάκη με μια ματιά τους βάζω κάτω όλους. Αυτές οι παλικαριές του κόλλου να λείπανε. Μα τώρα είναι απαραίτητο να πας κι εσύ. Εδώ είναι πανεστρατιά. Προσκλητήριο. Κουμπός καλά, ε. Δεν είναι επεξεγέλαση, Κουνελάκη. Εδώ κορυφώνεται ένας αγώνας, μια προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο. Ακού, ακού. Βαράει σάλπικα. Εγώ δεν ακούω τίποτα. Οι άντρες είναι έτοιμοι και ο αρχηγός πρέπει να είναι μπροστά, στην πρώτη γραμμή. Μήπως θα έχετε και τον παλαιόν πατρόν Γερμανό μαζί σας? Πατρόν? Γιατί πατρόν? Για να σας σηκώσει το φλάπουρο να πάρετε τους Τούρκους φαλάκι. Δεν μου αρέσουν οι πατρινοί. Να προσέχεις, Κοσμά. Φοβάσαι για το γάμο, Κουνελάκι. Να ξέρεις τι έννοια τον έχω. Κουνελάκι μου. Άντε και με το καλό που θα τελειώσει η δουλειά. Ναι. Έχουμε να κάνουμε μια κουβέντα οι δυο μας, Κοσμά. Τι κουβέντα? Δεν βαστιέσαι. Δεν το γλιτώνεις. Θα τα ακούσεις. Ευχάριστη, δυσάρεστη. Να σου πω. Κάτι σε ρώτησα, Κουνελάκι. Ευχάριστη ή δυσάρεστη? Προς το ευχάριστο. Το ξέρα! Κάτω. Βόλτο! Όχι, βόλτο, βόλτο, να είμαι σίγουρη, βόλτο, πως μα... Μην με σκοτίζεις, μωρέ Μανούσο, έχω κακό προαίσθημα. Τι έπαθες, ακριβά? Χθες το βράδυ. Είδα στον ύπνο μου την Τώρα και τον Επίτιμο. Με φαρμάκωσες. Κι άμα τους βλέπω Σάββατο. Χάνει τις Κυριακές, όμορφη. Τις καθημερινές. Κακός είναι απάντημα. Καλά ρε, τι γίνεται? Μεγάλη αναστάτωση βλέπω. Ναι, τρέχουν οι δουλειές και πρέπει να... Τέτοια ώρα. Βραδιάτικο. Λένε στις πολυεθνικές. Δεν υπάρχει ωράριο. Πολυεθνικές. Και εσύ αυτό εδώ μέσα το λες πολυεθνική δηλαδή, ε? Πώς να το πω. Τόσοι στερεολαδίτες, κριτικοί, Πελοποννήσοι. Ευτυχώς που μιλάμε για μια ξένη γλώσσα. Δεν έχεις και άδικο, το ξέρεις. Και να κατάφερα τελικά Πελοποννήσω στην Πόντια. Σε αυτά ο Ανδρέας είναι εμένα. Σιγά τα αυγά. Ωραία γυναίκα όμως, ε. Καλή είναι, αλλά δεν έχει γούστο. Κοίτα, κοίτα πώς την φέρνει η βόλτα. Μα τέτοια γυναίκα, με αυτό το τσόφλι. Θες να της έριξε τίποτα στο ποτό? Δεν τρέπεσαι. Θα αργήσεις. Κανονικά σε μια-δυο ώρες πρέπει να είμαι πίσω. Θα τα πούμε λοιπόν, ε. Ναι. Κανονικά, ε. Γιατί μερικές φορές η ζωή τα φέρνει ανάποδα και... Έλα μωρέ, πόσες ώρες θα κάνεις? 2, 3, 4, πόσο? 2, 3, 4 χρόνια. Χρόνια? Εννοώ ότι οι ώρες μακριά σου είναι χρόνια. Ανδρέα! Είσαι έτοιμος, ρε? Έτοιμος, αφεντικό. Έχασες και το ρεπό σου σήμερα, ε. Ναι, εντάξει, αλλά όταν πρόκειται για μια τέτοιου είδους... να το πω τώρα, προσπάθεια. Εθνική. Κάνουμε μια εθνική προσπάθεια, Ανδρέα. Ναι. Με βρίσκεις απολύτως σύμφωνο.
Φέρνουμε στον τόπο μας την πρωτοπορία των εξελίξεων. Ιντερπόλ, το είπε καθαρά. Η μεγαλύτερη παρτίδα πλαστών ευρώ στην Ευρώπη. Ναι. Είναι πολύ συγκινητικό. Γι' αυτό και εγώ δίνω το παρόν, άλλωστε. Έβγε, Ανδρέα. Με την κόμενα, πώς τα πας? Καλά. Και πάλι έβγε, Ανδρέα. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάω να τη χαιρετήσω. Ναι, φεύγουμε, αλλά εσύ θα μείνεις. Ορίστε. Στενοχωρήθηκες. Αφεντικό μου, στερεί στην πρώτη γραμμή. Θέλουμε στελέχη στα μετόπιστεν. Ναι, αλλά αυτή είναι μια εμπειρία που εγώ θα την έλεγα στα παιδιά μου. Έχεις παιδιά? Όχι, δεν έχω παιδιά, αλλά... μπορεί και να έχεις. Δεν το ξέρεις, το ξέρεις. Έτσι δεν θέλω, ρε. Ζωηρούλη. Μη στενοχωριές. Θα σου δοθεί ευκαιρία στο μέλλον. Ευχαριστώ. Και στα νότερα. Μπράβο. Να ακολουθείς τα βήματά μου, Νικόλα. Ευχαριστώ πολύ. Τι έκανες, Παπαδάκη? Ό,τι μπορούσα, κύριε διοικητά. Και είσαι ευχαριστημένος, να πούμε? Βεβαίως και είμαι ευχαριστημένος. Ετοπίσαμε και εξαρθώς... Προστρέχεις, Παπαδάκη. Βιάζεσαι. Έπαθε την πλάκα του διοικητής. Ναι, αμέ. Ενθουσιάστηκε. Τι να κάνω, ρε μάνα, αφού είναι εγκληματίες. Σιγά τα αυγά. Ξέρεις τι πάνε να πει πλαστά. Εγώ στη δουλειά μου δεν ξέρω ούτε αδελφό ούτε εξάδελφο. Να της πεις χαιρετίσματα. Στέλνει χαιρετίσματα, λέει. Βεβαίως και τους έπιασα όλους. Βεβαίως και... κουβλιάθηκα. Όχι, τι να κάνω, ρε μάνα, που ήταν όλοι εκεί. Θα τους αφήσω. Πώς θα τους αφήσω, ρε μάνα? Εγκληματίες είναι. Μπορεί να είναι καλά παιδιά, αλλά είναι υπόκοσμος. Ούτε με να μ' αρέσει να κλείσω όλο μου το σώμα στη φυλακή, αλλά τι να κάνω, αφού ήταν συνεργή. Ο Κοσμάς, εδώ είναι. Όχι, δεν μπορώ να σου το δώσω. Όχι. Τι λες, ρε μάνα, ανάκριση έχουμε εδώ. Δεν είναι το πανηγύρι της Παναγιάς. Όχι, να μην στείλεις τάπερ. Τρώει καλά εδώ. Ναι, εγώ θα αργήσω. Θα του δώσω. Ναι, γεια, γεια, γεια. Αυτά έχουμε εμείς. Λοιπόν, α! Σου στέλνει χαιρετισμό στη θεία σου. Να είναι καλά η γυναίκα. Πώς πάει η πίεσή της? Λίγο καλύτερα τώρα. Α, μπράβο. Ακούς το μη, καινούριο. Μόλις αφήχθη από το σίτι του Λονδίνου. Δεν σου φέρε γούρι όμως. Α, μην το λες. Εγώ χάρηκα που σε είδα, ρε ξάρφε. Κι εγώ. Αυτή τη φορά την πάτησες κοντρά. Είναι πολλά τα λεφτά. Θα κάτσεις μέσα για πολλά χρόνια. Όταν βγεις, θα έχει περάσει πλέον η μόδα. Ναι, αλλά εσύ όμως θα φοράς το ίδιο κουστούμι. Είναι κλασικό. Οπότε, μπορώ να σε υπολογίζω πάνω από 20 χρόνια, Κοσμά. Πολλά είναι, ρε Κοσμά. Κάτι από εδώ, κάτι από εκεί μαζεύονται, Κοσμά. Και αυτά τα πλαστά ήταν πάρα πολύ καλοφτιαγμένα. Ξέρεις ότι δεν δουλεύω δεύτερο πράγμα, Κοσμά. Σ' αναγνωρίζω αυτό. Λοιπόν, έχω να σου κάνω μια πρόταση, ώστε να πέσεις τα μαλακά. Πούπουλο ή μπαμπάκι? Μπαμπακοπούπουλο. Α. Λοιπόν, έχουμε και λέμε και δεν τα ξαναλέμε.
Κάποιος από εδώ μέσα σου δίνει πληροφορίες. Ένας αστυνόμος. Πες μου το όνομά του και σε δύο χρόνια θα είσαι έξω, βρε. Εμένα οι συνεργάτες μου είναι όλοι σφακιανοί. Δεν με γελάς. Άντε κι ένας Πελοποννήσιος. Κάποιος από εδώ μέσα σου δίνει πληροφορίες. Δεν σε καταλαβαίνω, Κοσμά. Ποιο λαδώνεις, Κοσμά. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν δίνω τους συνεργάτες μου, Κοσμά. Α, εγώ το είπα έτσι. Επειδή ξέρω ότι σκοπεύεις να στεφανωθείς. Είναι κρίμα να χάσεις τη γυναίκα. Η Κέτ είναι βράχος ηθικής. Θα με περιμένει. Λες. Εδώ ένα τέταρτο αργείς στο ραντεβού και φεύγουν. Θα περιμένεις ένα 20 χρόνια. Κυκλοφορούν κάτι επιτίδι. Τηλέφωνο. Ναι, τα άκουσα. Ναι. Ρε μάνα, αφού τα είπαμε. Εντάξει. Θα τους αφήσω. Άντε να πηγαίνω. Όχι τον Κοσμά. Να κάτσω. Τους άλλους. Άντε και μην ξαναπάρεις τηλέφωνο. Είναι ανάκριση εδώ, ρε μάνα. Όχι να μην φτιάξεις παστίτσιο. Καλύτερα φρικάσε. Άντε. Άντε. Στείλε και ένα τάπερ στον Κοσμά. Αυτά έχουμε εμείς. Λοιπόν, τι λέγαμε. Κάτσε, ρε. Κοσμά. Κοσμά. Βάει, 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 βάει. Οφου, 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 οφου. Φυλακή έχει σίδερα και πόρτα που κλειδώνει. Μα η καρδιά έχει φτερά. Πετάει και γλιτώνει. Όταν θα βγούμε από εδώ, μετά από τόσα χρόνια, η κόρη που αγάπησα θα έχει παιδιά και εγγόνια. Το είδα εγώ το όνειρο, ψηλός και τώρα αντάμα. Μαύρες οχές με ζώσανε και τώρα είμαι λιώμα. Λοιπόν, σηκωθείτε. Ανάκριση. Βασανιστήρια. Φαλάκα. Είστε ελεύθεροι. Μιλάς τέτοια αστεία. Για να κάνω μπράβο και εγώ. Άντε, ελάτε. Μόνο δεν θα στα άλλαγα. Ο επτάψυχος θα καθαρίσει. Τι έγινε, τι σου λέγει αυτός. Ενδιαφέροντα πράγματα. Μου ζητάει το όνομα του αστυνόμου που μου δίνει τις πληροφορίες. Τι λες, δε. Το φαΐ σας δεν τρώγεται με τίποτα, ε. Και εσύ τι του είπες. Είναι γεγονός ότι δεν συμπαθώ καθόλου τους μπάτσους. Αλλά όταν διαλέγουν να κάνουν αυτή τη δουλειά, θα τους προτιμούσα τίμιους. Αν ήξερες τι μισθούς παίρνουμε, θα με καταλάβαινες. Έχω ξεκινήσει ένα σπίτι στη Μαλακάσα από το 89 και ακόμα σε σωματίσματα είμαι. Η αλήθεια είναι ότι πουλιάσαι. Κυκλοφορώ με ζάσταβα σε κάθε τέτοιο φανάρι μου σβήνει. Θέλω... Ζάσταβα το βάφτισες τώρα. Με ανησυχείς. Δεν θα σε καρφώσω εγώ, είμαι από τα σφακιά. Πολύ τα εκτιμώ τα σφακιά και εσένα προσωπικώς. Όταν θα... Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Βεβαίως. Εδώ απέναντί μου τον έχω. Έλα, θέλει να σου μιλήσει. Για συγχαρητήρια. Κοσμάς Παπαδάκης, αστυνόμος Α. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, εγώ τους συνέλαβα. Είμαι βέβαιος ότι κάποιος από εδώ μέσα δίνει τις πληροφορίες. Βεβαίως, υπάρχουν ενδείξεις. Εγώ διαφωνώ, κύριε Υπουργέ. Ναι, τον πιέζω, κύριε Υπουργέ.
Τον απειλώ, κύριε Υπουργέ. Όχι, δεν εξαγοράζεται, κύριε Υπουργέ. Ούτε εκφοβίζεται. Το ξέρω, διότι δυστυχώς τυχαίνει να είμαστε τρίτα ξαδέλφια. Τρίτα, μακρινά, μακρινά. Βεβαίως κι εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ, αλλά... Ναι, κύριε Υπουργέ. Ναι. Σε ξέχεσαι κανονικά, ε. Λίγο, μια ιδέα, ούτε που το κατάλαβα. Είδες για να διασύρεις το σώμα. Αν υπήρχε εδώ μέσα άνθρωπος που να τα παίρνει, δεν το ξέρω εγώ. Μου είπε ότι πρέπει να παρουσιάσω κάποια στοιχεία, λέει, αλλιώς. Βιάστηκες, παιδί μου. Κανόνισε τώρα να φας ένα αφήσιμο να βρεθείς στο Κακοσάλεση. Πού? Στο Κακοσάλεση. Αν με είχες ενημερώσει, θα σε προστάτευα. Πήγαινε, παιδί μου. Πήγαινε. Έλα, θεία. Κάθεσαι. Όχι, να κάτσεις πρώτα. Βρες μια καρέκλα καλά και κάτσε. Δεν φτάνει, λέει, το καλώδιο. Όχι, όχι, σκαμνή. Θέλω να κάτσεις κάπου στέρεα. Εντάξει, έκατσες. Λοιπόν, άκου. Γάμος, γιοκ. Πίσω Κώστα τα καράβια. Τι Γιάννης, τι Κώστας, τώρα κυκόλησες. Θα τα πούμε από κοντά, εντάξει. Λοιπόν, αύριο με το μεσημεριανό θα σου έρθω. Ναι, εγώ τελείωσα, μπορείς να σηκωθείς. Πάει κι αυτό. Άντε, τώρα έμεινα να το πει στον εφτάψυχο. Τώρα που θα έρθει, θα πάρει κι αυτό σειρά. Πιάσαν τον εφτάψυχο. Τι! Ναι, mm-hmm. Πιάσαμε φιλίες με την Κετούλα. Έλα, φίλε, θα λέμε μετά, ε. Πιάσε ένα αφεντικό! Πολύ! Έλα, τι στέγεσαι! Οφου, οφου, οφου. Πήρε όλη την ευθύνη επάνω του και άφησε εμάς ελεύθερους. Μετά του ζήτησαν το όνομα του αστυνόμου που λάδωνε. Εκείνος αρνήθηκε. Έχω να το λέω. Η Κρήτη έχει διαφορά από τους άλλους τόπους. Έχει αντάρτη και ψυχή, μα κουζουλούς ανθρώπους. Άιτε τώρα να δούμε ποιος θα το πει στη Θεία Φωτεινή. Εμείς τώρα τι κάνουμε. Ξέρω. Να τον εντάξουμε στον Άι Δημήτρη, το Σαλονικιό. Έλεος, κάτι πιο πρακτικό. Να πούμε στο Παπαμανώλη. Να τον ψάλει υπερηγείας. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά εκτός από παπά, χρειαζόμαστε δικηγόρο. Τον Κώστα, τον λασιθιωτάκι του ξαδερφού μας. Αυτός είναι μέσα. Βγήκε. Γρήβα. Εδώ η περίπτωση δεν θέλει ξάδερφο. Θέλει δικηγόρο βαρβάτο. Άσε, θα το κοιτάξω εγώ. Άντε ρε Κοσμά, να δω τι άλλο θα μου τύχει μαζί σου. Μη στεναχωριέσαι. Δεν είναι τίποτα, θα περάσει. Ναι, καλά. Μετά από 20 χρόνια. Τι κοιτά ρε. Δεν έχεις δουλειά να κάνεις. Άντε εδώ. Τι πας μέσα, είναι ο κύριος Εφταύσικος και έχει επισκέψεις. Αυτό που με
στενοχωρεί αν θα μείνει ο γάμος πίσω. Το μόνο ευχάριστο. Ποιο? Είναι που έχεις την υγεία σου. Αλλά θα γίνει οπωσδήποτε. Μπράβο, ρε Κοσμά. Τώρα μου παίρνεις ένα βάρος που είχα... Εν ανάγκη, θα τον κάνουμε στη φυλακή. Ναι, θα έχουμε και ωραία ατμόσφαιρα. Μη μου στενοχωριέσαι. Θα βρω εγώ λύση. Τώρα νιώθω πιο ήσυχη. Τα παιδιά τι λένε? Προς το παρόν, μαντινάδες. Mm. Θέλω να μου στείλεις τον Ανδρέα εδώ. Γιατί? Τον πεθύμησες, Θέλω να του μιλήσω. Έλα τώρα, πήγαινε. Και μη στενοχωριέσαι. Κουνελάκι. Κάτι ήθελες να μου πεις πριν. Εγώ? Τι? Κάτι ευχάριστο. Πριν πάω στη δουλειά, δεν θυμάσαι? Άσε τα ευχάριστα τώρα. Μπορούν να περιμένουν, Μη σου έρθουν κιόλα μαζεμένα. Για τους άλλους λυπώ.